Καλησπέρα σας, φίλοι τηλεθεατέ. Η Ήπειρος και τα θέατρά της είναι το θέμα της ομιλίας που θα ακούσετε και ευχαριστώ το διαδικτυακό κανάλι Φρικτορίες που πάντα φωτίζει θέματα της Ελλάδος μας. Ο μεγάλος Εσχύλος θα της έλεγε τηλέπομπον φάος. Ακριτικό κλαδάκι της πατρίδος μας η Ήπειρος, η αρχαίγονος Ελλάς του Κλαυδίου Πτολεμαίου. Τα άνθη της βορείας χώρας μαραζώνουν. Όμως η πλουσία κληρονομιά της, η πολιτιστική, η δαφνοστεφανωμένη ιστορία της και τα συνίστορα ευρήματα αποδεικνύουν την αρχαία της ψυχή, την αδιαφιλονίκητη αδελφοσύνη και ενότητα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην αυγή της ιστορίας της ήταν κοιτής του αρχαίου γένους των Πελασγών. Θρησκευτικό κέντρο είχαν το αρχαιότατο και ιερότατο μαντίο της Δωδώνης, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τους γενάρχες των Ελλήνων, το Δευκαλίωνα και την Πύρα. Η Ήπειρος βαφτίστηκε από την Ήπειρο, την εγγονή Κάδμου και Αρμονίας, οι οποίοι έφτασαν εδώ εξόριστοι από τον βασιλέα Διόνυσο. Η Ήπειρος πήρε μαζί της το λείψανο του αδελφού της του Πενθέως, το κατακρεουργημένο από τις Μενάδες, ήρθε εδώ στη χώρα, έζησε και ετάφη εδώ. Επομένως, η Ήπειρος και ο θεός του θεάτρου, ο Διόνυσος, είναι πρώτα ξαδέλφια, παιδιά της αγάπης και της εμέλης, αντιστοίχως. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε αυτή την όμορφη ορεινή χώρα, στην οποία έδωσαν ονόματα οι Τρώες κυρίως, οι οποίοι ήσαν και το πρώτο κύμα του απικισμού, μετά τον Τρωικό πόλεμο. Στον βορρά είναι η Ιλλυρία. Η Ιλλυρία είναι από τον μυθικό γενάρχη, τον Ιλλυριό, που ήταν ιός του Κάδμου και της Αρμονίας. Εν συνεχεία είναι η Χαονία, ήταν από τον Τρώα, τον Χάωνα. Μετά έχουμε την Κεστρίνη, δηλαδή Θεσπρωτία, από τον Κεστρίνο, ο οποίος ήταν ιός του Έλενου. Ο Έλενος ήταν ο μόνος επιζήσας ιός του Πριάμου, μετά τον πόλεμο της Τρίας. Έπειτα είναι η Μολωσία από τον Μολωσό, τον γιο του Νεοπτολέμου και της Ανδρομάχης. Στην Ήπειρο ήρθαν κι άλλοι άπικοι, όπως θα δούμε και εν συνεχεία με λεπτομέρειες σε κάθε μια πόλη που θα πάμε. Ήρθαν οι Ηλίοι στην Θεσπρωτεία, από την Κόρινθο και την Κέρκυρα είχαμε απικισμούς, κυρίως στην Ιλλυρία, στο βορρά. Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής μας λέει ότι από τις εποχές του Μολωσού ήρξατο η χώρα ή να μετέχει ηθών και νόμων ελληνικών. Και ακόμη ο θεσπρωτός ιστορικός Παναγιώτης Αραβαντινός μας λέει πως Μολωσσός ήταν ένα επίθετο του Απόλλωνος. Σταθμοί στην ιστορία της Υπήρου υπήρξαν οι βασιλείς των Μολωσσών, Θαρρίπας και ο Πύρος. Ο Θαρρίπας τον 5ο αιώνα εισήγαγε την πολιτεία και την παιδεία των Αθηνών. Αυτό ήταν μεγάλο σταθμό στην ιστορία της Υπήρου, γιατί επηρέασε όλους τις Υπηρώτες, οι οποίοι μαθαίνουν να συμμετέχουν στα κοινά, επηρεασμένοι από το δημοκρατικό πολίτευμα των Αθηνών, στα βουλευτήρια και γνωρίζουν το δράμα, το θέατρο, το οποίο, όπως μας λέει ο Αριστοφάνης στους Βατράχους, βελτίους ποιεί τους ανθρώπους εν τες πόλησιν. Βεβαίως, οι Υπηρώτες παρακολουθούσαν τα έργα καθήμενοι στα φυσικά πρανή της ορεινής αυτής χώρας, γιατί οι λίθινα θέατρα θα χτιστούν αργότερα, τον 3ο αιώνα επί Πύρου. Ο Πύρος ήταν ένας άλλος μεγάλος ηγέτης, σταθμός στην ιστορία της Υπήρου, ο οποίος με όραμα να ενώσει όλο τον ελληνισμό, κατάφερε τουλάχιστον να ενώσει τις υπηρώτικες φυλές και έφερε οικονομική ευμάρεια και καλλιτεχνική άνθηση. Επί των ημερών του έγιναν τα περισσότερα από τα θέατρα, τα οποία θα γνωρίσουμε σε λίγο, πλην ελαχίστων ρωμαϊκών. Όπου αυτά ανεβρίσκονται, τεκμηριώνουν την ελληνικότητα της πόλεως ή έστω την βαθιά ελληνική επιρροή. Πώς γινόταν αυτό? Τα έργα γράφονται επάνω στους μύθους και τις ιστορίες των ηρώων της πατρίδος μας και παρουσιάζονται με τρόπο παραστατικό και εύκολο μνημόνευτο για το ευρύ κοινό. Έτσι, με όχημα το δράμα, με γέλιο ή με δάκρυ, συγκρατείται η μνήμη αιώνες τώρα όλων αυτών που μας ενώνουν, γιατί δημιουργείται έτσι η αίσθηση ενότητος των πολιτών. Τα θεατρικά οικοδομήματα της Υπήρου αποτελούν το έναυσμα για να ξαναθυμηθούμε σήμερα την ενότητα αυτή. Θα επισκεφτούμε με ξεναγώ την κλειό της ιστορίας 23 πόλεις. Από τα 31 οικοδομήματα θεατρικά, δηλαδή θέατρα, οδεία, βουλευτήρια, τα οποία είναι γνωστά, έχουν σωθεί μόνο τα 21. Γιατί τα εξετάζουμε αυτά μαζί? Διότι συχνότατα είχαν κοινή χρήση. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την Ήπειρο και τα θέατρά της. Και μην ξεχνάμε πως σημαντικό υπήρξε το γεγονός ότι ως θεσμός το θέατρο, αλλά και οι αγώνες, πάντοτε γινόντουσαν με την μέριμνα, με τη φροντίδα της πολιτείας και πάντοτε προς τιμήν κάποιου θεού. Και αυτό για να τους θεωρούν οι άνθρωποι ευλογημένους, επειδή συνέβαλαν στη σωματική και ψυχική υγεία και όχι επειδή το θείον έχει ανάγκη πανηγύρεων, τελετών και θυσίας υλικών πραγμάτων. Και αυτός ο θεσμός συνεχίστηκε και στη ρωμαϊκή εποχή, η οποία όμως εδώ στην Ήπειρο θα έλθει με πολύ αίμα, διότι εισέβαλε ο Εμίλιος Παύλος, κατέστρεψε σχεδόν τις περισσότερες πόλεις και έστειλε 150.000 ψυχές ως δούλους στη Ρώμη. Τούτοι οι δούλοι, εντός εισαγωγικών δούλοι, από την Ήπειρο ή από άλλα μέρη της πατρίδος μας, θα μορφώνουν τους προσεχείς αιώνες το άγριον λάτιον. Όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν πως τα όρια της Υπήρου βρίσκονται στην Επίδαμνο. Άχρης Επιδάμνου πόλεως αναφέρουν και ο Θουκυδίδης και ο Προκόπιος. Και έτσι και εμείς ξεκινάμε από την Επίδαμνο. Η Επίδαμνος, λιμάνι, αρχαιοτάτη πόλη της περιοχής, κατοικούσαν Θράκες, Βρύγες. Έπειτα γύρω στον 7ο αιώνα ήρθαν άπικοι Κερκυραίοι με αρχηγό Κορίνθιο, και η Κέρκυρα ήταν απικία Κορίνθου. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς η πόλη. Την κλασική εποχή έγινε αφορμή να ξεκινήσει ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Την ελληνιστική εποχή ανήκει στον Κάσανδρο. Έπειτα βασιλεύει για λίγο Ιλλυριός βασιλιάς, ο Γλαυκίας, και προσαρτάται την εποχή του Πύρου, προσαρτάται στο βασίλειό του. 70 χρόνια μετά τον Πύρο έρχονται οι Ρωμαίοι, οι οποίοι της αλλάζουν το όνομα και τη λένε Δυράχιο, διότι το νταμ σημαίνει στα λατινικά καταραμένο. Φτάνει ο 13ος αιών, η Κωνσταντινούπολη είναι στα χέρια των Φράγκων. Στην Ήπειρο ιδρύεται το Δεσποτάτο της Υπήρου, το οποίο μέχρι τα μέσα του 15ου αιώνα κρατά τον ελληνισμό και εδώ, στο Δυράχιο, είναι το μεγαλύτερο κάστρο του δεσποτάτου. Έμειναν στην ιστορία τα τείχη του 12 μέτρα ψηλά και τόσο πλατιά, ώστε, όπως γράφει η ιστορικός η Άννα η Κομνηνή, μπορούσαν 4 ιππείς να καλπάζουν επάνω τους. Το Δυράχιο υπήρξε πάντοτε μία ακμαία πόλη όλες τις εποχές. Έχει χτιστεί η πόλη πάνω στις παλαιότερες και έτσι δεν μας έχει αφήσει πολλές αρχαιότητες. Εν τούτης, για το θέατρό της που εμάς μας ενδιαφέρει, έχει δημοσιευτεί το 1917 οι θέσεις του θεάτρου από τον Καμίλο Πράσνικερ στη Βιέννη. Κάποια θέατρα δεν είναι ορατά σήμερα, όμως είτε έχουμε γραπτές μαρτυρίες σε αυτά και αναφορές, είτε έχουμε κάποια ευρήματα τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξή των. Εδώ έχουμε ένα τραγικό προσωπείο από τερακότα, έχουμε άγαλμα Μελπομένης, η οποία ήταν η μούσα της τραγικής ποίησεως και σύμφωνα με την μυθολογία ήταν εφευρέτης και του γλυκύτατου αιωλικού μουσικού οργάνου της Βαρβίτου. Επίσης εδώ έχουμε επιγραφή με αναφορά σε έναν διάσημο μουσικό του 4ου αιώνα, διότι από την εποχή εκείνη όλοι οι επαγγελματίες του θεάτρου, οι ηθοποιοί, οι ποιητές, οι μουσικοί, οι χορευτές, οι χοροδιδάσκαλοι συνασπίζονται, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, συνδικαλίζονται στις λεγόμενες συντεχνίες του Διονύσου και μας έχουν σωθεί πολλά ονόματα, κυρίως στην Αμβρακία, από την Ήπειρο, ονόματα διασήμων. Η επομένη πόλης που θα δούμε, και αυτή απικία Κορινθίων, είναι η Δημάλη. Η Δημάλη, ορεινός οικισμός στο ξεκίνημά της από την εποχή του Σιδήρου, την αρχαϊκή εποχή, ήρθαν Κορίνθοι, εξελληνισμένη πόλης, σώζει απόρθητα τείχη 24 χιλιόμετρα και ναό και νομίσματα και ελληνικές επιγραφές. Το θέατρό της εδώ βρέθηκε και δημοσιεύτηκε το 2012 από τον Μιχαήλ Χάιζελμαν, τον Γερμανό αρχαιολόγο. Πάμε στην επομένη πόλη, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες του αφιερώματός μας, είναι η Απολλωνία. Λιμάνι στο ναό. Λιμάνι στο Αόρο, λίγο δυτικότερα από την Δημάλη. Η Απολλωνία, προς διάκριση από τις πολλές ομώνυμες της αρχαιότητος, ελέγεται η προσεπίδαμνον ή Ιλλυρική Απολλωνία, με 1000 χρόνια ακμαίας ιστορίας. Είπαμε την αρχαϊκή εποχή, ήρθαν Κορίνθοι, την κλασική εποχή την επενεί ο Αριστοτέλης για το ολιγαρχικό της πολίτευμα. Την ελληνιστική εποχή προσαρτάται στο βασίλειο του Πύρου. Τη ρωμαϊκή εποχή λειτουργεί εδώ σπουδαία σχολή ελληνικών και ρητορικής. Μάλιστα ένας από τους μαθητάς ήταν ο Αύγουστος ο Οκταβιανός. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια οι Ρωμαίοι ιστορικοί για την πόλη αυτή, η οποία συνεχίζει να είναι ακμαία και τους βυζαντινούς χρόνους. Αναφέρεται από τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο. Είμαστε 10ο αιώνα, δυναστεία Μακεδόνων. Γύρω στο αργότερα, γύρω στο 10ο αιώνα, πλήττεται από σεισμούς και από επιδρομές βανδάλων και είναι μία από τις πόλεις που δεν έζησαν, δεν είχε ζωή. γύρω στο 15ο αιώνα έρχονται στο φως ερείπια αρχαίου ναού, στο μοναστήρι της Παναγιάς, το οποίο σήμερα είναι μουσείο των πολλών αγαλμάτων τα οποία έχουν βρεθεί. Παρά τις πολλές λαθρέες ανασκαφές που έγιναν εδώ, εν τούτη σώζονται πάρα πολλά, κυρίως από τη δεκαετία του 20. Έτσι έχουμε Ακρόπολη, έχουμε τείχη, έχουμε αγορά με δημόσια κτίρια, Ψίδα Θριάμβου, το γυμναστήριο, σπουδαία βιβλιοθήκη, το ναό του πολιούχου Απόλλωνος με ανακαινισμένους τους κύονες του, τους Κορινθιακούς. Εκεί λειτουργούσε και μαντίο. Έχουμε ακόμα ναό Αφροδίτης, Αρτέμιδος και πολλά άλλα. Την σχέση με την Δωδώνη μας τη φανερώνει ένα άγαλμα που έχει βρεθεί στην Ακρόπολη της Απολλωνίας, που δείχνει, παρουσιάζει τον Δωδωναίο Δία. Ακόμη η προτομή του Δημοσθένους και Αττικά Αγγεία φανερώνουν τους θεσμούς με την Αθήνα. Έχουμε και δεκάδες χάλκινους ανδριάντες ηρώων του Τρωικού, έργα του Λυκείου, ο οποίος στα μέσα του 5ου αιώνος, ο οποίος ήταν γιος του Μύρονος, του Γλύπτου, από τις ελευθερές της Βιωτίας. Από τις ελευθερές είναι και η λατρεία του Διονύσου, του Ελευθερέως, και το ξώανό του, το οποίο ο ιερεύς του, ο Πίγασος, έφερε στην Αθήνα, και έτσι ξεκίνησε η λατρεία του Ελευθερέως Διονύσου και έτσι κτίστηκε και το θέατρο του Διονύσου. Ακόμη στην Ολυμπία βλέπουμε αφιερώματα Απολλωνιατών. Πάμε να δούμε στο κέντρο του αρχαιολογικού χώρου, το οδείο και το βουλευτήριο. Αυτά τα δύο μνημεία είναι του δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, είναι τα πιο σύγχρονα όλου του αφιερώματός μας, γιατί όπως είπαμε τον 3ο αιώνα χτίστηκαν τα περισσότερα εξ αυτών. Το οδείο είναι μικρό, συνδυάζει ελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, είναι κάτι περισσότερο από 150 θέσεων με δύο διαζώματα, και ακριβώς απέναντί του είναι το βουλευτήριο, ένα πραγματικά επιβλητικό κτίριο με πρόσωψη 6 κορινθιακούς κύονες. Ο τύπος του βουλευτηρίου αυτού ήταν κύλο εγεγραμμένο σε τετράγωνο. Ονομάστηκε των Αγωνοθετών από μία επιγραφή που ήταν γραμμένη στο επιστήλιο, επειδή οι κτήτορες του, αξιωματικοί, έθεσαν στα εγγένειά του τα αγωνίσματα με 50 μονομάχους προς τιμήν πεσόντων ηρώων. Κοντά σε αυτό το βουλευτήριο ήταν και ο ναός της Αρτέμιδος. Μετά από αυτά τα δύο μνημεία θα πάμε στο θέατρο. Το θέατρο είναι ελληνικό, του 3ου αιώνος. Σε φυσική πλαγιά εδράζεται το κύλον του των 7.500 θεατών. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά του όλου αρχαιολογικού χώρου. Η σκηνή του δωρική, και πρέπει να ήταν μεγαλόπρεπη, με 12 κύονες και 5 θυρώματα. Σήμερα βέβαια είναι ένα λείψανο το μνημείο αυτό. Βρέθηκαν όμως κάποια ανάγλυφα στις μετώπες της σκηνής, τα οποία παραπέμπουν σε αγωνίσματα τα οποία δίδονται εδώ και στίβου και θεάτρου. Μάλιστα αυτά δίδονται προς τιμήν του Διονύσου των νυμφών και του Απόλλωνος Αγιαίος. Αυτός ο Απόλλων ήταν προστάτης των οδών και θα τον συναντήσουμε να τον τιμούν και στα γείτανα, στην Θεσπρωτία που θα πάμε αργότερα. Στο θέατρο αυτό έχει βρεθεί και ένα ανάγλυφο. Εδώ βλέπουμε το κύλο που εδρεύει στην φυσική πλαγιά. Αυτός ήταν ένας ελληνικός τρόπος. Οπωσδήποτε οι Έλληνες έψαχναν πάντοτε μία πλαγιά, ένα κεκλειμένο έδαφος. Βλέπουμε εδώ λοιπόν έχει βρεθεί ένα ανάγλυφο με ένα θεατρικό προσωπείο, πάνω στο οποίο γράφει «Κατέχω γυλάκιων πεδίων», και αυτό παραπέμπει στο παλαιότερο όνομα της πόλεως. Έχει ακόμα βρεθεί ένα θεατρικό προσωπείο Σιληνού. Οι Σιληνοί ήσαν ακόλουθοι του Διονύσου και οι πρωταγωνιστές στα σατιρικά δράματα. Θυμόμαστε λοιπόν με την ευκαιρία αυτού του προσωπείου το σατιρικό δράμα «Κύκλοψ» του Ευρυπίδου. Εδώ παρουσιάζονται οι Σιληνοί να κατοικούν μαζί με τον Κύκλοπα, εκείνον το γνωστό από την Οδύσσεια που όλο έτρωγε τον γίγαντα με το ένα μάτι. Ζουν λοιπόν μαζί στην σπηλιά και ο Κύκλοψ τους βαστά με το φόβο να δουλεύουν όλη μέρα, να τον ταΐζουν και να ικανοποιούν όλες του τις ορέξεις, ακόμη και τις άσεμνες. Οι Σιληνοί δεν ζουν ζωή όπως θα την ήθελαν, εφόσον λατρεύουν το Διόνυσο, και η λατρεία του Διονύσου είναι ένα σύμνος στη χαρά, τη ζωή, το συναίσθημα. Όμως από το φόβο έχει πετρώσει η καρδούλα τους και διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται πως λείπει ο Διόνυσος από τη ζωή τους και λένε «Ούτάδε βρώμιος, ούτάδε χωρί, βάκχετε θυρσοφόροι, ούτι μπάνων αλλαλαγμή». Ο βρώμιος μας καλεί θόρυβο δός, να αφήσουμε τους χυμούς της ζωής να κατακλείσουν τις καρδιές μας, όπως ο χυμός της αμπέλου τα αγγεία. Χυμός και χιούμορ είναι συγγενείς λέξεις. Εδώ όμως στη σπηλιά, το σπήλαιον, δηλαδή το σαρκίον μας, ο Κύκλοψ είναι που είναι αφεντικό και όχι η Σιληνή. Και αναρωτιόμαστε γιατί λένε την πάνων αλλαλαγμή. Δεν είναι τυχαίο που στις διονυσιακές πομπές ακολουθούσαν οι Διόνυσοι, αλλά και οι σάτυροι και οι Μενάδες, με τα τύμπανα, όπως και στις παρελάσεις, γιατί δεν είχαν ας πούμε βιολί, γιατί συντονίζεται ο ήχος των τυμπάνων με τον ήχο της καρδιάς μας και έτσι εγείρει ενθουσιασμό. Άλλωστε τι είναι η τέχνη παρά η ενθουσιώδης, η εμπνευσμένη έκφραση των συναισθημάτων μας. Και μετά την Απολλωνία θα πάμε στην Βίλιδα. Η Βίλης είναι μια πόλη την οποία κατά παράδοση ίδρυσε ο Νεοπτόλεμος, ο γιος του Αχιλλέος, ο οποίος ήλθε εδώ με την Ανδρομάχη και τον Μολωσό. Χτίστηκε πάνω σε εμπορικό δρόμο και έτσι πλούτησε. Έκοβε και δικό της νόμισμα, όπου βρήκαμε χαραγμένα τον Ηρακλή, τον Δωδωναίο Δία, σημάδι ότι τον τιμούσαν και εδώ, και την Αρτέμιδα και τον Αχιλλέα. Δεν τον ξέχασαν, το μακρινό τους πρόγονο. Η Βίλης ήταν και το κέντρο του κοινού των Βιλιώνων και έχουν βρεθεί ψηφίσματα στη Δωδώνη, χαραγμένα πάνω σε βάθρα, στο βουλευτήριο της Δωδώνης. Σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είναι εκτεταμένος, βλέπουμε Ακρόπολη, βλέπουμε οχύρωση, βλέπουμε αγορά με δημόσια κτίρια, Στοά, Νυφαίο, το Πριτανείο, υπάρχει και η βιβλιοθήκη και οι Βιλιδείς είχαν δύο θέατρα. Το ένα στα βόρειο-ανατολικά έχει κατακαθίσει σε βάθος 65 εκατοστών και το έχει μελετήσει και δημοσιεύσει ο Νίκολας Τζέφρι Χάμοντ, ο Σκοτσέζος, ο οποίος ήταν ελληνιστής, δίδασκε ελληνικά στην πατρίδα του και περπάτησε όλη την Ήπειρο και το 1967 δημοσίευσε τις έρευνές του. Είναι ένας σπουδαίος ερμηνευτής και θα τον επικαλεστούμε πολλές φορές στο αφιέρωμά μας. Το άλλο θέατρο, το οποίο σώζεται σε πολύ καλύτερα κατάσταση, το βλέπουμε, έχει πολλές ομοιότητες αρχιτεκτονικώς με το θέατρο της Δωδώνης. Είναι των 4.000 θέσεων, εδράζεται σε φυσική πλαγιά. Στις παρόδους του, που είχαν σχήμα γάμα, βλέπουμε χαραγμένες επιγραφές του κοινού των Βιλιώνων. Ήταν ψηλά και με πολύ ωραία θέα. Η σκηνή του, μεγαλόπρεπη, δωρική, είναι ανακαινισμένα πολύ λίγα εδόλια και στην ορχήστρα του υπάρχουν ακόμη τα προεδρία. Τα προεδρία που εδώ θα δούμε και με τη λεπτομέρεια από έναν άγλυφο στεφάνι. Η ύπαρξη αυτών των προεδρίων και το γεγονός ότι δεν τα ξύλωσαν οι Ρωμαίοι, κάτι που το συνήθιζαν, δείχνει ότι δεν μετετράπει το θέατρο αυτό σε αρένα ή σε πισίνα, διότι αυτό το συνήθιζαν, πισίνα νερού για αγωνίσματα του νερού. Το είδος όμως των παραστάσεων μας το φανερώνει το άγαλμα ενός κομμωδιογράφου που ευρέθη στο ιωνικό του προσκήνιο. Εκείνη την εποχή, δηλαδή από τον 4ο αιώνα και μετά και τον 3ο, η μέση κομμωδία ανθεί στον ελληνικό χώρο και αργότερα η νέα κομμωδία. Τώρα τα έργα δεν γράφονται πια για θεούς και ήρωες, αλλά για απλούς λαϊκούς καθημερινούς ανθρώπους και τα χωρικά μειώνονται. Επίσης η ταφόπλακα ενός μονομάχου δίπλα στο θέατρο ρωμαϊκής εποχής φανερώνει το άλλο είδος των θεαμάτων. Εδώ, φίλοι τηλεθεατέ, τελειώνει το πρώτο μέρος του ταξιδιού μας στην Ήπειρο. Θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ.